Μια πολύ ωραία έκθεση θα λάβει χώρα από αύριο στη Θεσσαλονίκη. Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. 200 χρόνια στρατιωτική μουσική. Περισσότερα γι' αυτό θα μας πει ο κύριος Μικρόπουλος, αντισυνταγματάρχης εν αποστρατεία. Κύριε Μικρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. 200 χρόνια στρατιωτική μουσική. Ξέρουμε για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 που φέτος γιορτάζει όλη η Ελλάδα, αλλά τα 200 χρόνια στρατιωτική μουσική, πείτε μας περισσότερα γι' αυτό. Τα 200 χρόνια στρατιωτικής μουσικής είναι από την ημέρα της Επανάστασης που φτιάχτηκε στο Ναύπλιο η πρώτη στρατιωτική μουσική. Εμείς έχουμε μία συλλογή εδώ με τον κύριο Μανιάτη, ο καθένας στη συλλογή του. Εγώ είναι μέρος της συλλογής μου αυτά που θα δείτε εδώ στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής, η οποία εκτίθεται μόνιμα στο Μουσείο Βαλκανικού Πολέμου, το Όψιν, το οποίο ήμουν διευθυντής τα τελευταία 3 χρόνια πριν προστατευτώ. Και ο κύριος Μανιάτης έχει τη δικιά του συλλογή από την Αθήνα και ενώσαμε τις συλλογές μας για να κάνουμε αυτή την όμορφη έκθεση. Πέραμε εδώ στη Θεσσαλονίκη με πρόσκληση του Δημάρχου κ. Ζέρβα και του Αντιδημάρχου του κ. Κυριζίδη. Και αποτελείται από 3.000 υλικά, δηλαδή από κοιμήλια, μουσικά όργανα, στολές, αντικείμενα από τότε μέχρι σήμερα. Ακόμα και ηχητικά ντοκουμέντα, δηλαδή ακόμα και μουσική. Ναι, έχουμε και ηχητικά, έχουμε πολλούς δίσκους γραμμοφώνου, τους οποίους έχουμε και γραμμόφωνα και μπορείτε να, όποιος έρθει εδώ στα γένεια, μπορεί να ακούσει και εμβατήρια γραμμοφωνημένα από την εποχή του 30 και μετά. Ναι, όταν λέμε στρατιωτική μουσική αναφερόμαστε στα εμβατήρια κατά κύριο λόγο, έτσι δεν είναι? Κατά κύριο λόγο στα εμβατήρια, ναι. Ναι, και θα δούμε στολές, αντικείμενα από τότε, από το 1824. Από το 1824 μέχρι σήμερα. Ναι. Μουσικά όργανα, στολές, από την πρώτη στολή που επίσημη στολή την οποία την έχουμε στους, που την βλέπουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 μέχρι και την τωρινή στολή. Κύριε Μικρόπουλε, όλα αυτά λέτε ότι είναι δική σας συλλογή και του κυρίου Μανιάτη. Με τι αφορμή ξεκινήσατε να τα συλλέγετε όλα αυτά? Από αγάπη για τη στρατιωτική μουσική. Υπήρξατε κι εσείς μουσικός? Εγώ ήμουν μουσικός 40 χρόνια και κατόπιν μετά τα 35 χρόνια ήμουν διευθυντής στο Μουσείο Βαλκανικού Πολέμου. Και τώρα ασχολούμαι με τις συλλογές. Και ποιο είναι αυτό το αντικείμενο από τη συλλογή αυτή που έχετε στην ιδιοκτησία σας? Ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που... και δυσκολευτήκατε να το αποκτήσετε ή νιώθετε πολύ περήφανος που το έχετε? Να σας πω κάτι, για όλα είμαι περήφανος, γιατί τα μαζεύω από πολύ μικρή ηλικία. Είναι η αγάπη μου, η συλλογή των μουσικών οργάνων και των αντικειμένων, των στολών και τις παρτιτούρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ναι, ασχολούμαι πολύ με αυτό. Για όλη την πορεία της συνεργασίας με τον κύριο Μανιάτη, που έχει αρχίσει από το 2015, θα σας πω λίγο και την ιστορία της έκθεσης. Θα σας δώσω λίγο τον κύριο Μανιάτη. Ναι, τον έχω δίπλα μου. Ναι. Κύριε Μανιάτη, καλησπέρα. Μισό λεπτό να σας πω λίγο ότι σας περιμένουμε μέχρι τις... η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, 12 Ιανουαρίου, οπότε μπορείτε να περνάτε 9 με... Να ξέρει ο κόσμος ότι θα περνάει 9 με 9 με 8 το βράδυ στο φουαγέ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής στην Αγγελάκη 13. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάρτε λίγο τον κύριο Μανιάτη να σας πει για την ιστορία της έκθεσης. Την πορεία δηλαδή που έχουμε από το 2015. Κύριε Μανιάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ποια είναι αυτή η ιστορία της... Αρχικά να πούμε ότι είμαι ο αντισταγματάρχης, τέος αντισταγματάρχης Αθανάσης Μανιάτης, τέος διευθυντής μουσικού σώματος του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Η έκθεση προσπαθεί να αναδείξει το έργο των στρατιωτικών μουσικών στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, καθώς και τη βοήθεια προσέφερε στην ανήψη του ηθικού, του στρατού και των τοπικών κοινωνιών κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας του έθνους μας. Έχει παρουσιαστεί άλλες 18 φορές ανά την Ελλάδα. Είναι
η 19η φορά που παρουσιάζεται. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα την παρουσιάσουμε στην πόλη σας. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να σας πω. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε όλο αυτό το αρχαιακό υλικό και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και εσάς και τον κύριο Μικρόπουλο για αυτή τη συνομιλία. Σας περιμένουμε από κοντά να το δείτε. Από κοντά σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. 200 χρόνια στρατιωτικής μουσικής θα φιλοξενηθεί στο φουαγέ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Αγγελάκη 13. Η έκθεση εγκαινιάζεται αύριο στις 8 από τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζέρβα και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών. Μουσική 200 χρόνια στρατιωτικής μουσικής.